Πρόκειται για μια κορυφαία δράση για την ενδυνάμωση της γερμανικής τουριστικής αγοράς στο νησί μας, η οποία είναι πρώτη δύναμη, με την αύξηση τουριστών να κυμαίνεται στο 50% σε σχέση με πέρυσι. Αυτό δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, ο οποίος παράλληλα παρουσίασε επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος σε σχέση με τις αφίξεις και τα έσοδα το πρώτο εξάμηνο του 2018. Οι ταξιδιωτικές εισρωές από τη Γερμανία εμφανίζουν αύξηση κατά 38% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ και οι αντίστοιχες εισπράξεις εμφανίζουν αύξηση της τάξης του 35,2%. Σύμφωνα με την τελευταία επίκαιρη ενημέρωση που έχουμε από τους Γερμανούς διοργανωτές ταξιδίων, tour operators, η αύξηση τουριστών συγκεκριμένα για την Κρήτη κυμαίνεται συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο κοντά, ακούστε, στο 50%. Με στόχο την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, εκπρόσωποι μεγάλων tour operators, εξειδικευμένοι τουριστικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι ανακάλυψαν και άλλες πλευρές της αυθεντικής Κρήτης και τους θησαυρούς που κρύβει. Και όλα αυτά στο πλαίσιο εργασιών του FAUV Workshop, του κορυφαίου δημοσιογραφικού οργανισμού τουρισμού στη Γερμανία, το οποίο διεξάγεται στη Χερσόνησο έως 29 Οκτωβρίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Ένας μεγάλος όμιλος μηντιακός, ο οποίος έχει τεράστια επιρροή. Και είναι πολύ σημαντικό που αυτός ο όμιλος επέλεξε φέτος στην Κρήτη για να κάνει το συνέδριό του. Στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται με όλους τους tour operator προκειμένου να επιμηκυθεί η σεζόν, αυτό το οποίο πρέπει να δώσουμε και να αναδείξουμε είναι το τι μπορεί να κάνει ο επισκέπτης, ο οποίος θα έρθει εδώ μετά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, όπου δεν μπορεί πλέον να περνάει τη μέρα του στην παραλία. Άρα σίγουρα πρέπει να παρουσιαστούν επιλογές οι οποίες υπάρχουν. Η Κρήτη έχει ένα εκατομμύριο αφίξεις Γερμανούς, είναι η πρώτη δύναμη, όπως είπατε. Αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι travel agents και οι tour operators είδανε τα Χανιά, είδανε το Ρέθινο, γιατί θέλουν να δουν και πράγματα που είναι έξω από το ξενοδοχεία. Και με αυτό εδώ πέρα θα έχουν προτάσεις. Έχουμε εξειδικευμένους στο hiking, στο περιπατητικό τουρισμό. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα εμπνευστούν, θα πάρουν ιδέες και θα δημιουργήσουν νέα προγράμματα τα οποία θα κυκλοφορήσουν και θα αναπτυχθούν με τη βοήθεια και της Κρήτης βεβαίως. Μεγάλοι tour operators εργάζονται και την ανάδειξη των μικρών και μεγάλων θησαυρών που προσφέρει το νησί μας στον πολιτισμό, το περιβάλλον, τη βιοποίηση. Ποικιλότητα, τη διατροφή, την παράδοση, τη μουσική, τους ανθρώπους και τις εμπειρίες. Με τις εργασίες του FOV Workshop στην Κρήτη θα συμβάλλει στο χτίσιμο του ονόματος σύμφωνα με το όραμα του προορισμού. Η ποικιλομορφία που έχει η Κρήτη και αυτά θα αναπτύξουμε τα χαρακτηριστικά της Κρήτης, τα αναλλακτικά. Μπορείς να πάρεις ένα αυτοκίνητο και να κάνεις τελείως διαφορετικά πράγματα και πάρα πολλά. Αυτό δεν μπορεί να το δώσει ένα μικρό νησί. Καθότι οι νέες τάσεις του τουρισμού προωθούν τον διαδραστικό τουρισμό, άρα τη συμμετοχή τους σε μαθήματα μαγειρική, την συμμετοχή τους σε πατητήρια και ούτω καθεξής. Σίγουρα η Κρήτη έχει πολλά να προσφέρει, όπως γνωρίζουμε, φαράγια, πεζοπορικές διαδρομές, διαδρομές για ποδήλατα, καταδύσεις.